Είναι αλήθεια ότι οφείλουμε σε μία χειρομάντισα το ότι χρωστάς ακόμα μαθήματα στο... Ναι, χρωστάω, η αλήθεια είναι ακόμα μαθήματα, αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί έξω από τη νομική, εκεί είναι αυτή είναι η σχολή μου, πολιτικές επιστήμες στη νομική είχα περάσει, μου έλεγε ότι θα περάσει τη ζωή σου μπροστά από ένα μικρόφωνο. Εγώ τότε δεν ασχολιόμουν καν με το τραγούδι, δεν υπήρχε αυτή η προοπτική, αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα το ότι τελικά αυτά τα. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω αν τα πιστεύουμε ή όχι. Πάντως είχε πάρα πολύ πλάκα ότι ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε ότι αυτό το πράγμα ίσως το κάνω δουλειά είναι, ήταν μια τσιγκάνα στα σκαλιά της νομικής. Συνήθως, ξέρεις, πας λίγο πιο μαζεμένος, επειδή εμείς ήμασταν πιο θρασείς, ξεκινήσαμε κατευθείαν και κάναμε και εμφανίσεις μόνοι μας. Και ήμασταν, όταν παίζαμε εμείς, δεν παίζε κανένας άλλος νέος. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, που βλέπεις ότι υπάρχει ένας πυρήνας νέων ανθρώπων που παίζουν μόνοι τους. Αυτό δεν υπήρχε. Γι' αυτό και όταν πηγαίναμε σε όποιο μαγαζί, πηγαίναμε για να ζητήσουμε. Έλεγα εγώ, γεια σας, είμαι Νετάς από Φίλιο, έχω ένα δίσκο της 100 μικρές ανάσες, μία μπάντα και θέλω να κάνω ένα live. Μου λέγανε δεν πας καλά. Δεν είσαι καλά, ας πούμε. Ποια είσαι, ξέρεις. Δεν σε ξέρει κανείς πώς θα κάνεις μπάντα μόνη σου και live. Τέλος πάντων, βρέθηκε ένας τρελός παραγωγός, ένας τρελός μάλλον ιδιοκτήτης μαγαζιού, ο κύριος Καραλάμπης, είχε τότε διάφορα μαγαζιά. Και μου λέει, έλα, μπες να μας δείξεις τι είσαι. Και μου έδωσε ένα Σαββατοκύριακο και πήγαμε καλά. Αρχίσαμε μόνοι μας να παίρνουμε τους παραγωγούς τηλέφωνα, να τους καλούμε να έρθουν στην παράσταση. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα ρόλαρε. Αλλά είχαμε και μία υποστήριξη από τα Μελωδία και από το δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό τώρα για ένα νέο είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πρώτον. Γιατί δεν υπάρχουν, ας πούμε, ο Μελωδία πια έχει 6 παραγωγούς. Δεν έχει καν διευθυντή. Τα πράγματα είναι λίγο σε μια άλλη φάση. Και για ένα νέο άνθρωπο είναι πολύ δύσκολο αυτό να πει ότι θα ξεκινήσει. Μόνο μέσα έχει μόνο όπλο το ίντερνετ. Ναι. Το οποίο είναι όπλο γιατί μπορεί ένας καλλιτέχνης να δείξει αυτό που είναι. Μπορεί να δείξει τη δουλειά του. Χωρίς βέβαια να πληρωθεί ποτέ. Γιατί το να ανεβάσω εγώ ένα τραγούδι στο YouTube είναι μια πνευματική μου ιδιοκτησία την οποία δεν την εισπράξω ποτέ σε χρήματα. Όχι πως τα χρήματα είναι πολλά, αλλά έχεις την αίσθηση ότι αυτό που κάνεις είναι δουλειά. Θα ήμουν τίποτα αν δεν είχα τα παιδιά και το λέω με όλη μου την καρδιά γιατί και με πολύ αλήθεια. Γιατί δεν θα γινόμουν τραγουδίστρια. Αν δηλαδή δεν είχα ανθρώπους που να ταιριάζω αισθητικά μαζί τους και να μπορούν να μου υπογράψουν κάτι. Γι' αυτό και είμαι και πάρα πολύ φιδωλή στις συνεργασίες μου. Δεν έχω κάνει ιδιαίτερα. Δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι τα τραγούδια της καρδιάς μου αυτά. Αυτά που θέλω να λέω. Και επίσης γιατί μου δώσαν το δικαίωμα να έχω ρεπερτόριο. Ένας τραγουδιστής χωρίς ρεπερτόριο. Είναι ένας τραγουδιστής χωρίς προοπτικές να μείνει στον χρόνο. Μάλιστα, έχω σε ακούσει να λες πως ακούς ρεμπέτικα, αντάρτικα. Πάρα πολύ. Μεγάλωσα σε μια κλασική αριστερή μεταπολιτευτική οικογένεια, οπότε μεγαλώσαμε, το πολιτικό τραγούδι για μένα είναι δεύτερη φύση. Ακούγαμε πολιτικό τραγούδι, έχω μεγαλώσει με Καζατζίδη, Πολυπάνου, Μοσχολιού, αλλά και άλλα πράγματα. Λατρεύω τους Doors, είμαι φανατική ροκαμπυλού. Αγαπώ πάρα πολύ, δηλαδή μεγάλωσα πολύ με Doors, Floyd, Led Zeppelin, όλο αυτό το πράγμα. Αγαπώ τη jazz, άκουγα Νίνα Σιμών, Frank Sinatra. Έχω ένα γενικό πλαίσιο ακουσμάτων. Yeah.
αλήθεια είναι όμως ότι έχω μέσα μου πολύ γαλήνη, γιατί έχω πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου που παίρνω από αυτούς πολύ μεγάλη ενέργεια και χαρά και ευτυχία και ξέρω ότι δεν είμαι μόνη μου και έχω τους ανθρώπους που θέλω στη ζωή μου. Δεν μου έχει επιβληθεί κανείς. Τους έχω όλους επιλέξει. Έχω μια φοβερή οικογένεια, τρία φοβερά αδέρφια. Είμαι ένας άνθρωπος δηλαδή που είμαι πολύ, νιώθω πολύ γεμάτη από όλα. Και γι' αυτό και έχω νομίζω το θάρρος να διεκδικώ, να διεκδικώ χώρο. Είμαι ένας άνθρωπος που διεκδικώ χώρο στη μουσική. Έχω μια τέτοια τάση και νομίζω ότι αυτό πηγάζει από τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Και εύχομαι σε όλους να μην φοβούνται τα όνειρά τους. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να μην φοβάται κανείς αυτό που θέλει. Έχει κάθε δικαίωμα να γίνει δικό του. Άρα μπορεί να το διεκδικήσει. Εφόσον φυσικά μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν πειράζουν κανέναν. Έτσι, αυτό που θέλει δεν βλάπτει κανέναν. Νομίζω ότι πρέπει να το διεκδικούμε. Και αυτό είναι το μυστικό προς την ευτυχία, νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.